Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πιο αναλυτικά εκεί τα θέματα τα οποία κυριαρχούν. Έλα, παπά, παπά μου κοντά. Ξεκινούμε από το Φιλελεύθερο και το πρωτοσέλιδό του. Φεύγουν λοιπόν χωρίς συμφωνία, προσπάθειες στις Βρυξέλλες να σπάσει το αδιέξοδο με Τρόικα. Ο Χριστόφιας μεταφέρει το θέμα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολονύχτιες διαπραγματεύσεις και χθες, φεύγουν σήμερα και οι τελευταίοι Τροϊκανοί. Προσπάθειες να διατηρηθεί η διαπραγμάτευση με την Τρόικα ανοιχτή πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση σε δύο ταμπλό, αφού ένα οριστικό αδιέξοδο θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας συνέχισαν μέχρι αργά χθες το βράδυ διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής της Τρόικας, ενώ σήμερα μεταφέρει το θέμα στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα επιδιώξει στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο να πετύχει διαφοροποίηση των θέσεων της Τρόικας με τις οποίες υπάρχει διαφορά. Χθες ο πρόεδρος Χριστόφιας, κατά τη σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς, αναφέρθηκε στα τρία θέματα που χωρίζουν κυβέρνηση και Τρόικα: φυσικό αέριο, συνταξιωτικό, ημικρατικοί οργανισμοί και επεσήμενο δεν υπογράφει μνημόνιο αν αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο. Σε ερώτηση μάλιστα αν υπάρχει σχέδιο Β, σε περίπτωση που αποτύχουν διαπραγματεύσεις για συνομολόγηση μνημονίου, απάντησε αρνητικά, άφησε όμως να νοηθεί ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε νέα πολυωρή σύσκεψη με την Τρόικα στο ξενοδοχείο που διαμένουν τα μέλη της με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών. Η κυπριακή πλευρά και μετά τα όσα κατατέθηκαν από κόμματα και τεχνοκράτες στη σύσκεψη στο Προεδρικό, επιζητεί αποχώρηση της Τρόικας από το νησί να μην σημάνει και το τέλος της προσπάθειας για μνημόνιο. Τα περισσότερα μέλη των κλιμακίων της Τρόικας έχουν ήδη αναχωρήσει από την Κύπρο και αν δεν προκύψει οποιαδήποτε σημαντική πρόοδος θα αποχωρήσουν σήμερα και οι επικεφαλείς της Τρόικας. Δεν έπεισε τους αρχηγούς πάνω ο πρόεδρος εξερχόμενος του Προεδρικού, παρέμβαση Κεντρικής Τράπεζας για απόρριτες πληροφορίες, μείωση της εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπόρους, Βρυξέλλες, κουτσοδουλειές Κυπριακής Δημοκρατίας φέρουν ευρωπρόστιμα. Αυτό είναι κακό. Διαπραγμάτευση πιο κάτω, δυσαρέστηκε ανέβρα και υπερκόπωση. Βλέπετε εδώ πέρα την κυρία. Κομψότατη. Αθώα δωράκια προσφέρουν διαρρήκτες, περιέχουν τσιπ παρακολούθηση για να κλέβουν σπίτια και οχήματα. Νέα ξενόφερτα κόλπα επιστρατεύοντας τεχνολογία για να παρακολουθούν τις κινήσεις υποψήφιων στόχων για διάρρηξη και κλοπή εφαρμόζουν διεθνείς πείρες απαταιώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η αστυνομία, λέει, οι οποίες κυκλοφόρησαν ευρέως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ατσίτες προσεγγίζουν ανυποψίαστους στους πολίτες σε χώρους στάθμευσης, υπεραγορών, πρατήρια βενζίνης ή αλλού, προσποιούμενοι ότι δίθεν προωθούν μικρά δώρα. Ως τέτοια μπορεί να είναι κάποιο μπρελόκ, μια μασκότη, ένα μιμπελό για αυτοκίνητα κτλ. Ωστόσο, αυτά τα θώα προωθητικά δωράκια περιέχουν τσιπ μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθούν την κάθε κίνηση αυτού που το κατέχει. Θα μπορεί, για παράδειγμα, να διαπιστώνει μέσω ενός δέκτη αν βρίσκεται στο όχημα του εν κινήσει ή αν απουσιάζει από το σπίτι και γενικά να ξέρει κάθε του κίνηση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίσουν το όχημα κάποιου και να το κλέψουν ή να μεταβούν στην οικία του και να τη διαρρήξουν αφού θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ό,τι απουσιάζει. Ούτε δώρα δεν μπορούμε να πάρουμε. Η υπηρεσία μέρη μας πιο κάτω, νεαρά ζευγάρια κλιπαρούν για στέγη. Αξονική MRI, κυπριακά ρεκόρ. Ρεκόρ σε μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους κατέχει η Κύπρος. Ο μέσος όρος MRI στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,3 μηχανήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού και εμείς διαθέτουμε 19,9 μαγνητικούς τομογράφους για 850.000 πολίτες. Έρα, ακτινοβολία. Το 2011 οι 110 στους 1.000 λευκοφυσιάτες υπερβήθησαν σε αξονική τομογραφία ενώ οι 100 στους 1.000 πέρασαν από τον μαγνητικό τομογράφο. Καύσωνες και ξηρασία, το μέλλον της Κύπρου. Χάλια και εκεί. Αφήνουμε το Φιλελεύθερο. Πάμε στη σημερινή. Σε βαθύ σκοτάδι, ο πρόεδρος Χριστόφιας έπαθε σοκ όταν έμαθε το ύψος του δανείου, 17,5 δις ευρώ. Ανενημέρωτος, συγχυσμένος και εκνευρισμένος, χωρίς σχέδιο Β, παρουσιάστηκε ο πρόεδρος Χριστόφιας στη χθεσινή σύσκεψη με τους αρχηγούς των κομμάτων και έμεινε εμβρόντιτος όταν οι συνεργάτες του υπέδειξαν το ύψος του δανείου που χρειάζεται η Κύπρος, 17,5 δις ευρώ. Τα έβαλε με τους διαπραγματευτές και τους τεχνοκράτες γιατί δεν του είπαν ποτέ το ύψος του δανείου. Καλά, εγώ δεν έπρεπε να ξέρω, διερωτήθηκε. Αυτό διερωτούμαστε κι εμείς. Η αλήθεια είναι. Η δήλωση της Γενικής Γραμματέας των Οικολόγων Ιωάννας Παναγιώτη μετά τη σύσκεψη ήταν χαρακτηριστική. Πριν από ένα χρόνο ο πρόεδρος μας είπε ότι δεν γνώριζε πού είναι το Μαρί. Σήμερα μας είπε ότι δεν γνώριζε πού ήταν το ύψος του δανείου, ανέφερε. Όμως το σοκ των 17,5 δις δεν ήταν το μόνο για τον πρόεδρο Χριστόφια. Το επιφύλασε και δεύτερο ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Αρλή. Όταν ο κύριος Σαρλή ρωτήθηκε από αρχικό κόμματος αν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για την υπογραφή μνημονίου, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε μονολεκτικά. Τώρα. Έμα, τι να πει ο άνθρωπος. Φανερά εκνευρισμένος ο πρόεδρος Χριστόφιας κάλεσε μετά τη σύσκεψη στο γραφείο τον κύριο Σαρλή και ενώ θεωρείται ότι οι διαβουλεύσεις με την Τρόικα είχαν ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλεσμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίζονταν το απόγευμα. Όπως και έγινε. Όμως ούτε και στην ιστάτη διαπραγμάτευση φαίνεται να προέκυψε πρόοδος, καθώς η Τρόικα δεν έκαμε αποδεκτή καμιά από τις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης στα τέσσερα θέματα: συνταξιωτικό, φυσικό αέριο, ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων μικρατικών οργανισμών και άτα. Πάντως, οι σκληρές διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν ως αργά. Κυρίαρχο θέμα από τη σημερινή. Αφήνουμε τη σημερινή. Πάμε στην αλήθεια. Πάλι δεν ήξερε
Ο Πύρης θα έρθει. Πάλι δεν ήξερε ο Χριστόφιας. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Πρόεδρος προς Αρλή. Εγώ πρώτη φορά ακούω έτσι πράγμα. Πρώτη φορά ακούω ότι θέλουμε 17,5 δις. Γιατί εν μου τα είπατε, είπετε. Η εικόνα που αποκόμισαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη συνάντηση με τον πρόεδρο είναι αποκαρδιωτική και το συμπέρασμα όλων εκτός από το ΑΚΕΛ είναι κοινό. Ο κ. Χριστόφιας δεν έχει απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Δεν θέλει να υπογράψει μνημόνιο και ταυτόχρονα έχει επιβεβαιωθεί πως δεν έχει καμία απάντηση για το πώς θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες του κράτους, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε πτώχευση. Αναχωρεί σήμερα η Τρόικα, δείπνο εργασίας από Σαρλή στο Χίλτον, σύσκεψη στη Γενική Εισαγγελία για τη διατύπωση περιφυσικού αερίου, διπλή υποβάθμιση από τους Φίτς. Δύο προειδοποιητικές επιστολές Αναστασιάδη προς Χριστόφια. Δραματικά στοιχεία πτωχεύει συνέχεια η Κύπρος. Αυτό είναι. Κάθε χρόνο λέει διαλύονται χίλιες εταιρείες. Τα διατάγματα πτώχευσης φυσικών προσώπων έχουν αυξηθεί κατά 500%. Αν ήρθαν στα 5.000 το 12 από τα 1.000 το 8. Προϋπολογισμός νοκάουτ σε μια εβδομάδα. Εκεχηρία στη Γάζα το ευχάριστο. Το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη, όταν κλέβεις μια τράπεζα λέει, αυτό λέγεται ληστεία. Όταν σε κλέβει μια τράπεζα λέγεται ανακεφαλαιοποίηση. Σωστός ο Γιώργος. Αφήνουμε και την αλήθεια. Πάμε στη Χαραυγή. Ίστατη προσπάθεια ο τίτλος. Τρία κανθόδη ζητήματα, ΣΥΤΑ, φυσικό αέριο και ΑΤΑ. Το συνταξιοδοτικό το έχει έξω. Δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα. Με στόχο την επίτευξη συμφωνία σε ένα υποφερτό μνημόνιο, το ταχύτερο δυνατό, συνεχίστηκαν μέχρι αργά ψες οι μαραθώνιες και σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, που επικεντρώνονται πλέον σε τρία κεφαλαιώδη ζητήματα. Φυσικό αέριο, ιδιωτικοποίηση ΣΥΤΑ και ΑΤΑ. Άντρος Κυπριανού, μπορούμε να υπογράψουμε τέτοιο μνημόνιο? Μπορούμε να μην το υπογράψουμε? Ρωτώ εγώ. Η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει τον Γιώργο Λιλίκα να προβληματιστεί γιατί η πολιτική του πρόταση βρίσκει απήχηση και αγκαλιάζεται από εωκαβίτικα, ακροδεξιά, ενωτικά στοιχεία, τον καλεί το ΑΚΕΛ. Σε δύσκολη θέση Αναστασιάδης Λιλίκας, η άλλη έχει πολλά κίνητρα στον Μπορούσια Πάρκ, μακάρι να πάει καλά, να τερματιστεί το μαγκελίο στη Γάζα. Διαμαρτυρία, αύριο Παρασκευή, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ εδώ. Μα, εκεχηρία είπαμε. Αφήστε τους να δούμε. Αυτά από τη Χαραυγή. Αφήνουμε τη Χαραυγή, πάμε στον Πολίτη. Πρόοδος στην Ιστάτης μίκρινε τη διαφορά. Αργά χθες το βράδυ διαφάνηκε προοπτική συμφωνίας με Τρόικα, λέει ο Πολίτης. Έμειναν μόνο τρία αγκάθια, ΣΥΤΑ, αέριο και ΑΤΑ. Παρά την απεσιόδοξη εικόνα που δόθηκε χθες, ιδιαίτερα μετά τη σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, υπό τον πρόεδρο Χριστόφια, εντούτοις αργά το βράδυ, συνίστα τη συνάντηση που είχε διαπραγματευτική ομάδα της κυβέρνησης μετά του κλιμακίου της Τρόικας, επιτεύχθηκε πρόοδος η οποία δημιουργεί ελπίδα και για συμφωνία. Στην ουσία παραμένουν σε κρεμότητα τρία μονοθέματα, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα παραπεμφθούν σε πολιτικό επίπεδο. Το πρώτο αφορά το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑ, το δεύτερο έχει να κάνει με τον έλεγχο στα έσοδα και έξοδα για επενδύσεις του φυσικού αερίου και το τρίτο εστιάζεται στο θέμα της ΑΤΑ. Τα υπόλοιπα σε σχέση με το συνταξιοδοτικό φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΚ, διαγραφή του ποσού των 7,5 δις που οφείλει η κυβέρνηση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και αυτό της κλιμακωτής αποκοπής των μισθών του δημόσιου και μη δημόσιου τομέα, έκλεισε χθες βράδυ. Μια χαρά. Τρέχει τίποτα κοπέλια. Γκραν Γκρούγκη κεντρική, το Υπουργείο Οικονομικών, φωνάζουν χαμπάρι προφανώς ο Πρόεδρος. Στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος θα ζητήσει ακρόαση θεών, βολές Χριστόφια κατά Υπουργού Οικονομικών, μην φοητσιάζει τον κόσμο με τα νούμερα. Τι να πει ο άνθρωπος. Υπουργός Οικονομικών είναι. Τι να λέει. Δεν το φοβητσάζεις ή όχι. Είναι πια είναι η αλήθεια. Κατά διοικητή κεντρικής τράπεζας είχαμε το Θανάση, τώρα έχουμε τζετοπανίκο. Άντε πάλι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ήμουνα ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε διοικητής κεντρικής τράπεζας. Ό,τι και να κάνω είναι λάθος. Γιατί να πάω. Βαρύ κλίμα και εντάσεις, σύσκεψη αρχηγών στο Προεδρικό. Και πάνω μπαμπά παπά, εκεχηρία με κομμένη την ανάσα, φάει τη σοκολάτα σου αν θέλεις Νόμπελ. Το δρόμο για τα Νόμπελ ανοίγει σοκολάτα. Καθώς σύμφωνα με έρευνα υπάρχει ισχυρός σχετισμός μεταξύ της κατανάλωσης σοκολάτας σε μια χώρα και στους νομπελίστες που παράγει. Πρέπει να δώσουμε τον κύριο Πισαρίδη. Είναι κομψός. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ελβετία και ακολουθούν Σουηδία, Δανία, Αυστρία, Νορβηγία και Βρετανία. Εγώ αλλού το εντοπίζω. Μην το πω όμως. Ο νικητής του Λαξ, Λουξ, Λαξ. Μιλά στον Πολίτη. Το βραβείο στη Λί. Λοιπόν, αυτά από τον Πολίτη. Από τον Πολίτη πάμε στο Sport Day την αθλητική. Απολαύστε το. Οι γαλαζοκίτρινοι, αν και δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, θα επιδιώξουν το καλύτερο στο Borussia Park. Gladbach HL σήμερα στις 10:05. Καλή επιτυχία. Πάμε πάνω. ΑΕΚ, ιστορική ευκαιρία και ανόρθωση αλλάζει το πλάνο. Θέματα από το Sport Day. Από το Sport Day πάμε στο Goal News και ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα. ΑΕΛΑΡΑ και στη Γερμανία. Ζορζέ Κώστα, είμαστε εδώ για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και ό,τι προκύψει. Προσπάθεια και στόχος της ομάδας του Ζορζέ Κώστα. Η καλή εμφάνιση που θα συνοδευτεί με ένα θετικό αποτέλεσμα, το ταξίδι με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις για την ΑΕΛ, ολοκληρώνεται απόψε 10:05 ρίκ στο Borussia Park. Καλή, πολύ καλή επιτυχία.
Αυτά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φίλες και φίλοι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, να δούμε. Γιατί ο πρόεδρος δεν ήξερε, δικαιολογείται ή όχι, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο Β. Πού βρίσκονται τα αγκάθια και πώς προχωρούμε, εν πάση περιπτώσει. Φύγαν αυτοί, φεύγουν και οι τελευταίοι. Εμείς τι κάνουμε? Αυτοί καλά πάνε. Εμείς που μένουμε, τι γίνεται? Σε πολύ λίγο μαζί σας.